Γεια σας παιδιά, τσεκ κόστο ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε ένα unboxing από Everbuying. Ένας φίλος μου μου ζήτησε να του βρω ένα ρολόι, ένα smartwatch, το U8 το συγκεκριμένο μοντέλο είναι. Θα το δούμε. Είναι ένα από τα πολύ οικονομικά smartwatch που κυκλοφορούν, η τιμή του είναι γύρω στα 8 ευρώ πάνω κάτω με αυξομοιώσεις. Συνδέεται με bluetooth με το ρολόι. Γενικά έχω δει τρομερές κριτικές, το έχουν πάρει αρκετοί γνωστοί και φίλοι μέχρι τώρα και ήταν ευκαιρία να το δούμε, να το δείξω στο κανάλι, του ζήτησα να το ανοίξω, γιατί εγώ το παραγγείλα στην ουσία, οπότε του ζήτησα να το ανοίξω και όλα μου έδωσε την αδειά του και μαζί βρήκα ευκαιρία και πήρα κάτι το οποίο το περίμενα πόσο καιρό. Από eBay μου ακύρωσαν την παραγγελία γιατί κάτι παίχτηκε στο δρόμο, δεν ξέρω τι ακριβώς τέλος πάντων και μαζί θα δούμε δύο πραγματάκια, το ρολόι στην ουσία που θα σας δείξω και κάτι ακόμη. Κάτι το οποίο φοράω με ένα προσωπικά. Τα πακέτα στο Everbank είναι πολύ πιο ποιοτικά και πιο ανθεκτικά από, ότι από το eBay. Γενικά είναι πολύ καλύτερη ποιότητα. Πάμε να δούμε τι έχει. Έχει δύο πραγματάκια. Ένα είναι αυτό και ένα είναι αυτό εδώ. Το δικό μου, να φεύγει λίγο πρώτα να σας δείξω το ρολόι μετά. Το δικό μου είναι αυτό εδώ. Το οποίο είναι στην ουσία ένα αισθητήρα και τηλεκοντρόλ για να βάλω στη λεντοτενία. Γενικά, που έχω στο δωμάτιό μου. Γενικά, όσοι έχετε ασχοληθεί με το χώρο, το κλείνω βασικά, ναι. Ε, όσοι, όσοι έχετε ασχοληθεί με το συγκεκριμένο σπορ, αυτό έχει 4 ευρώ ο αισθητήρα και η λεντοτενία. Ε, όσοι έχετε, ξαναλέω, ασχοληθεί με το συγκεκριμένο σπορ, θα ξέρετε ότι το πιο ευαίσθητο πράγμα που χαλάει κυρίω όταν παίρνω από εκεί είναι αυτό εδώ. Είναι το τρίτο που αλλάζω πάνω στη συγκεκριμένη λεντοτενία. Οπότε ελπίζω αυτή τη φορά να βγει λίγο πιο ανθεκτικό και να μην χαλάσει. Έχει αρκετά χρώματα και πιστεύω τουλάχιστον ότι θα κάνω τη δουλειά μου. 4 ευρώ, το βάλα και αυτό για να με ένα σμπάρω, να πάρω δύο πραγματάκια, να μην έρθει μόνο το ρολόι. Φεύγει στην άκρη και περνάμε να δούμε το ρολόι. Το ρολόι είναι αυτό εδώ, το κουτί του έτσι όπως το βλέπω, εν τω μεταξύ να βοηθήσει λίγο η κάμερα, φτυχώς εστιάζει λίγο καλύτερα αυτή τη φορά. Είναι αυτό εδώ, Music player, USB, συνδέεται με USB για να, για να φορτίσει, έλα καλό μου. Έχει notifications από, φο, φο, ε, phonebook, ναι, από Facebook και από κλήσει. και μπορείς να συνδέσεις και hands free επάνω. Το κουτί του είναι ιδιαίτερα απλό, δεν έχει κάτι το τρελό. Είναι ένα πάρα πολύ απλό ρολόι. Πιο απλό πεθαίνει. Αλλά οι, οι δυνατότητε που έχει το συγκεκριμένο είναι πραγματικά τρομερέ. Έβλεπα Έχω μια φίλη η οποία το αγόρασε και μου έστειλε φωτογραφίε με όλε τι λειτουργίε που έχει και έχει ξετρελαθεί. Και λέω: Ευκαιρία είναι, αφού το θέλει να το αγοράσει το παιδί που μου είπε. Α το πάρω να το δω, να το δείξω κι εγώ. Έχει μέσα το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι ένα μάνιο, αλλά έχει ένα barcode το οποίο προφανώ μάλλον κατεβάζει κάποια εφαρμογή κάτι. Δεν είναι απόλυτα Είναι στα κινέζικα οι οδηγίε και στα αγγλικά. Είναι τα κινέζικα αγγλικά τα γνωστά, ξέρετε όσοι αγοράζετε από Κίνα που είναι μέσα στα λάθη, αλλά μια άκρη θα βγει. Αυτό εδώ είναι ιδιαίτερα απλό. Το ρολόι. Το κουτί μέσα για κάποιο λόγο έχει λάδια, δεν ξέρω. Τι είναι αυτό το πραγμακόλα Δείτε λίγο. Δεν ξέρω τι παίζει, τι έκανε ο Κινέζος με το συγκεκριμένο. Ευτυχώς είναι σε διαφάνεια μέσα και ένα USB για να φορτίζει. Τι φάση, τι, τι, τι με αυτό το κουτί. Ελπίζω να μην είναι τίποτα άλλο. Άρα πάντων. Anyway. Και αυτό εδώ είναι το ρολόι. Ας φύγει στην άκρη και αυτό. Αυτή εδώ είναι η συσκευή λοιπόν. Η συσκευή είναι ιδιαίτερα απλή, έχει τα μενού notifications του Android. Το λουρί είναι σιλικόνι, δεν είναι τόσο ανθεκτικό όπως το βλέπω, είναι ιδιαίτερα απλό. Έχει από το πλάι για να φορτίζει. Μπαίνει το... Να βοηθήσει λίγο και η κάμερα. Μπαίνει το mini USB για να το δούμε να φορτίζει έχει το χέιο από δίπλα και ένα κουμπί από το πλάι το οποίο λογικά είναι το on off του φαντάζομαι από κάτω μεταλλική επιφάνεια η οποία έχει μια ζελατίνα έχει ζελατίνα βασικά ναι, έχει μια αντιχαρακτική ζελατίνα και καλά και ελπίζω να έχει λίγο μπαταρία μπαταρία yoke μας τέλειωσε. Θα το φορτίσω λίγο και να γυρίσουμε γιατί το χαρακτηριστικό. Το συγκεκριμένο ρολόι έχει πολύ ωραίε εφαρμογέ. Πολύ ωραία λειτουργία. Α βάλω το power bank μία. Ενδιαφέρον. <χει> ε, ρυθμίζεται προφανώς όλα αυτά. Έχει τα. Πόσο δυνατό θε να είναι η έντασή σου, οι εφαρμογέ σου, έχει αντιλώστ, profiles, διάφορα, silent. Στην ουσία συνδέεται με το κινητό. Ε, μπορείτε να δείτε και να διαβάσετε τα μήνυματά σα. Μπορείτε να πάρετε κλήσει, να ακούσετε μουσική, να το χρησιμοποιήσετε ω χειριστήριο. Ελπίζω να το δούμε. Συνδέεται με Bluetooth. Έχει την ατζέντα σα, προφανώ το address book σα. Έχει πεδόμετρο, μετράει πόσα βήματα έχετε κάνει. Και σας τα βγάζει, μετράει παλμούς καρδιάς, ταχύτητα, που, γενικά είναι stopwatch, ε, τι άλλο, dialer, στην ουσία παίρνεις τηλέφωνο από εδώ μέσα του δικού σου τηλεφωνού, δηλαδή γράφεις το νούμερο που θέλεις και κάλει το αντίστοιχο νούμερο. Επίσης έχει call logs, έχει notifier, messaging, τα μηνύματά σας. Μπορείτε και να στείλετε μήνυμα, αντί να ανοίγετε το κινητό σας, μπορείτε να στείλετε μήνυμα από το ρολόι. Ε, Bluetooth music, το οποίο είναι από τα αγαπημένα μου, έχει το κινητό στην τσέπη ή στην τσάντα σου. Φοράς τα Bluetooth ακουστικά σου ή τα ακουστικά τα κανονικά σου και βαριάσαι να βγάζεις ή όταν περπατάς. Και έχεις τα ακουστικά πάνω στο κινητό σου και βαριάσαι να αλλάζει κομμάτια, τα καλάζεις με το ρολόι απευθείας. Όλος παραδόξος μου αρέσει υπερβολικά. Έχει ημερολόγιο. Έχει ξυπνητήρι. Μπορείς να χειριστείς τη φωτογραφική σου μηχανή από το κινητό. Δηλαδή τα αφήνεις πάνω στο τραπέζι και τσακ 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 ή πάνω στο τρίποδο αν θες να βγάζεις φωτογραφίες με το κινητό σου και από μακριά μπορείς και το χειρίζεσαι. Εντάξει. Respect. Γενικά είναι ένα τρομερό ρολόι πραγματικά για τα 8 ευρώ το αυτό το πράγμα είναι υπερτούμπανο. Έχει, να δούμε στο χέρι κάθεται, και επειδή έχω μεγάλο χέρι, ναι, παίρνει μια χαρά στο χέρι μου. Αρκετά όμορφο στυλ, δηλαδή, άμα το δείτε. Θα μπορεί να πει ότι δεν είναι τόσο τσίπικο ρε παιδί μου, ένα ρολόι των 8 ευρώ, αλλά με λειτουργίε αρκετά ακριβών ρολογιών. Η μπαταρία του κρατάει πάνω από 2-3 μέρε. Με δοκιμή, ίσως σα λέω, μου έχουν πει άτομα που το έχουν αγοράσει, έχουν καταντυπωσιαστεί από το πόσο καλή είναι η μπαταρία του. Ε, το μόνο κακό που έχει αυτό το ρολόι είναι ότι δεν είναι αδιάβροχο, αλλά και με τόσα λεφτά δεν μπορείς να ζητήσεις κάτι παραπάνω αν ήταν και αδιάβροχο τότε τέλειωσε δηλαδή εντάξει αν κατατήσεις το στο μεσαίο ναι πας στο μενού σου 8 ευρώ για αυτό το πράγμα δηλαδή είναι δύο καφέδες να πας να τους πιεις κάπου ρε παιδί μου τρεις καφέδες βαριά σε ένα μαγαζί δηλαδή εντάξει θα το παραγγείλω και για μένα αυτό Βασικά παρά είναι εντυπωσιακό αν και δεν έχω Android τηλέφωνο, όταν πάρω Android τηλέφωνο θα φύγει και για μένα αυτό παραγγελία. Είναι το μόνο σίγουρο. Είναι το U8 το συγκεκριμένο, νομίζω, αν, κάνω, αν δεν κάνω λάθο. Τρομερό τηλέφωνο, τρομερό, τηλέφωνο, τρομερό, τρομερό smartwatch και έχει όλε τι λειτουργίε πάνω στο χέρι σου. I like. Ελπίζω να σας άρεσε και εσάς αυτό το unboxing. Πείτε μου στα σχόλια τη γνώμη σας. Check και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας παιδιά, να έχετε μια όμορφη μέρα.